Τώρα, συνάντηση με τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών στο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης είχε σήμερα το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Θύμιος Σόκος. Όπως δήλωσε ο κ. Σόκος, το 40% των έργων στις δασικές περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι που μας πέρασε έχει ολοκληρωθεί. Αργότερα, ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε τους συνοριακούς σταθμούς Κήπων και Καστανέων. 1.900.000 ευρώ δόθηκαν προκειμένου να αποκατασταθούν οι καμένες εκτάσεις από τις πυρκαγιές του προηγούμενου καλοκαιριού. Όπως δήλωσε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Θύμιος Σόκος, το 40% των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί. Βρήκαμε λύσεις στη χρηματοδότηση των έργων. 1.900.000 ευρώ αυτή την ώρα διατίθενται για τα έργα που είχαμε προγραμματίσει να γίνουν και γίνονται αυτά τα έργα. Το πρόγραμμα πάει καλά. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο περίπου 40% των εργασιών που είχαμε προγραμματίσει για να γίνουν. 400 άνθρωποι απασχολούνται στις εργασίες που γίνονται στις καμένες εκτάσεις προκειμένου να περισυλλεχθούν τα καμένα ξύλα, ενώ όπως δήλωσε ο κ. Σόκος, από αυτή τη δραστηριότητα η περιοχή παίρνει οικονομική ανάσα. Τα καμένα δέντρα θα αξιοποιηθούν παραγωγικά. Εργάζονται περίπου 400 άνθρωποι από τους συνεταιρισμούς. Του συνεταιρισμού του Εύρου και της Ροδόπης αυτή την ώρα και νομίζω ότι για την τοπική οικονομία αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά την καταστροφή θα υπάρξει και μια οικονομική ανάσα και σε θέσεις εργασίας αλλά και εισόδημα που θα προκύψει από την αξιοποίηση των καμένων δέντρων. Ταυτόχρονα ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης δήλωσε πως άμεσα θα δοθεί λύση και στο ζήτημα της υπερξήλευσης που παρατηρείται στη Σαμοθράκη, καθώς όπως είπε θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού στο δασαρχείο του νησιού. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της στελέχωσης με επάρκεια προσωπικού. Η Σαμοθράκη από τη Δευτέρα θα έχει επιπλέον προσωπικό για να γίνεται και εκεί σωστή η δουλειά στο νησί αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε έτσι ευχαριστημένοι σε αυτή τη φάση με τις προσπάθειες και την εργασία που γίνεται. Αμέσως μετά ο κύριος Σόκος επισκέφθηκε τις καμένες εκτάσεις ενώ αργότερα επισκέφθηκε και τους νεριακούς σταθμούς Κήπων και Καστανιών Ορεστιάδας.